Λοιπόν, τώρα θα δούμε πώς συνδέουμε τα βιντεάκια και πώς ανεβάζουμε βασικά βίντεο. Πάμε αρχικά στο σύνδεση, άμα δεν έχουμε γραφή, κάνουμε μια γραφή εδώ πέρα. Λοιπόν, πατάμε εδώ πέρα τον κωδικό μου, το username μας και το passwords. Πατάμε σύνδεση. Επειδή εμείς είμαστε διαχειριστές, μας δίνει και ένα admin εδώ πέρα πάνω, το οποίο δεν μπορούμε να δουν οι άλλοι. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε εδώ πέρα που λέει μεταμόρφωση. Λοιπόν, το URL που μπορούμε να βάλουμε είναι απλά με ένα σύνδεσμο ή με ένα, να βάζουμε κατευθείαν ένα αρχείο. Άμα θέλουμε, ας πούμε, να βάλουμε τον τίτλο εδώ πέρα και να επιλέξουμε αν είναι τύπο, εικόνα, μουσικό βίντεο ή κάτι άλλο. Και θα πατήσουμε εδώ πέρα κάτω το submit. Λοιπόν, να δούμε τώρα πώς θα γίνει. Λοιπόν, πάμε, ας πούμε, στο YouTube. Αντιγράφουμε τη διεύθυνση του YouTube. Λοιπόν, και απλά πατάμε εδώ πέρα εισαγωγή. Μπορούμε να κάνουμε και από άλλα, δηλαδή από, λέει εδώ πέρα, το Twitch, από το Mete Cafe, οτιδήποτε. Μπορούμε να εισάγουμε μέσα ακόμα και stream από διάφορου καλού τέτοιου online gamers, και να είναι και μια χαρά. Λοιπόν, εισαγωγή. Εδώ βλέπουμε ότι μας πήρε. Θα βάλει εγώ εδώ πέρα ο μέλλον τύπου που είναι με τέτοιο, με ένα ταλέντο, με έχει βάλει μια ταινία, δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς. Μπορούμε να το μετονομάσουμε, να γράψουμε τύπος με την ταινία. Με ορθογραφία φυσικά, γιατί είμαι λίγο ορθόγραφος. Μπορείς να γράψεις ό,τι περιγραφή εδώ πέρα γουστάρεις. Άμα το τραβήξεις και αυτό εδώ λίγο πιο κάτω, στο εμφανίσει κανονικά. Λοιπόν, anyway, εγώ δεν θέλω να γράψω πολλά πράγματα, θέλω να του ζήσω κάποια πράγματα εδώ πέρα. Και θέλω να γράψω μόνο αυτό εδώ. Έστω. Λοιπόν, tags και τα λοιπά μπορούμε να τα επεξεργαστούμε μετά, να βάλουμε δικά μα. Λοιπόν, τύπο αρχείου είναι βιντεάκι απλό. Λοιπόν, η κατηγορία που θέλω να το βάλω είναι ανάλογα τι κατηγορίε που έχουμε δημιουργήσει. Θα σου δείξω λίγο πώ γίνονται οι κατηγορίε. Το Not Safe for Work είναι ουσιαστικά αν μπορείς να το δεις, είναι μια καινούργια ρυθμίση. Αν μπορείς να το δεις στη δουλειά σου, μην έχει κανένα σπούκι πράγμα μέσα και φας καμιά καμπάνα από το διευθυντή σου. Λοιπόν, πάντοτε απλά submit και το βάλω εγώ στην κατηγορία γενική. Βγαίνει εδώ πέρα ένα πλαίσιο. Σας ευχαριστούμε για την υποβολή του αρχείου. Θα δείτε σύντομα στο site μας, αφού η υποβολή δεν έλεγχο. Αυτό είναι για έλεγχο, να δούμε μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα που λέει Admin Dashboard, να το πατήσουμε. Μας βάζει εδώ τα media, μας δείχνει μια φάση τι υπάρχει στα πάντα εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να δούμε και τα πιο πρόσφατα βιντεάκια που είχαν μπει πιο παλιά και το καθεξής. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο Media Management εδώ και να πατήσουμε Moderate Media. Λοιπόν, Moderate Media πάει να πει ότι το έκανε ένα χρηστή, το βάλε. Θα το εγκρίνω ή να μην το εγκρίνω. Τώρα πατήσω κατευθείαν approve. Λοιπόν, οπότε πηγαίνοντα απλά εδώ πέρα, πατάμε view site. Θα δούμε ότι εδώ πέρα έχει ένα καινούργιο τέτοιο. Ό,τι που δεν είναι. Πατώντα εδώ, έχει το βιντεάκι μα. Είναι να διαλέξουμε σε τι ποιότητα το θέλουμε. Full HD, HD, τα κάνει αυτοματοποιημένα όλα, έχει ενσωματωμένο κωδικοποιητή που τα τραβάει κατευθείαν. Λοιπόν, για να αλλάξει την ποιότητα, να το πατήσουμε εδώ, θα το αλλάξει αυτοματοποιημένο χωρίς να μπορούμε να το κόψει. Θα το βάλουμε και 144p. Δεν ξέρω αν το βλέπετε ότι δεν φαίνεται καλά, αλλά δεν πειράζει. Σε αυτό εδώ πέρα, ότι έριξε την ποιότητα. Εμένα μου φαίνεται λόγω share screen. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα στα κανάλια, είναι ουσιαστικά το δικό μου το κανάλι εδώ. Λοιπόν, που έστω ότι εγώ είμαι ένας online gamer ή έχω ένα ταλέντο σε κάτι, μπορώ να πατήσω εδώ πάνω και να δείτε όλα τα πάντα μου από πώς τα λέμε, τα βιντεάκια που έχω ανεβάσει. Εδώ παίρνει τις συνδρομητές μου και ούτω καθεξής. Λοιπόν, άμα θέλετε να στρώσετε μεταμόρφωση να ανεβάζουμε ένα βιντεάκι, που καλύτερα να το ανεβάζουμε από το YouTube κυρίως και μετά να το κάνουμε εισαγωγή λόγω για πιο γρήγορο streaming κτλ. Μπορούμε και από εδώ, έχει δηλαδή τη δυνατότητα το σερβερ. Λοιπόν, και απλά επιλέγουμε δηλαδή το. Πατάμε εδώ πέρα ποιο είναι το κύριο αρχείο που θέλουμε να ανεβάσουμε.
Έστω ότι θέλω να ανεβάσω αυτό εδώ πέρα, το βιντεάκι. Είναι ένα βιντεάκι για το Μελάνο, να το βρήκα εγώ τυχαία. Πατάω να ανέβει. Λοιπόν, μπορούμε να ορίσουμε, έχω βάλει max 10 MB να είναι για να μην γονατίσει το σερβερ. Μπορούμε να τα αλλάξουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και ας το ονομάσω αυτό test βιντεάκι. Test. Λοιπόν, και θα το βάλω στην κατηγορία ηνική. Πατώντας submit. Τώρα, κανονικά πρέπει να επιλέξουμε και κάποιες μικρογραφίες. Ας πούμε εδώ πέρα να έχει οι μικρογραφίες, είναι ας πούμε πώς θα φαίνεται και τα λοιπά. Μπορείς να βάλεις μια εικονίτσα ή ό,τι άλλο θέλεις. Όχι, αυτό δεν θα το βάλουμε εμείς. Μιλήσουμε απλά το σαφήν, να δούμε πώς θα φαίνεται. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία θα αργεί πιο πολύ από το κλασικό, το συγκεκριμένο, το βιντεάκι με τα εξωτερικά. Γιατί είναι λογικό, είναι, μπορεί και μην ανεβάσει κιόλας, γιατί είναι και λίγο παραπάνω από 10 MB. Ας το μικρό λεπτό το τσεκάρουμε εδώ. Πόσο μεγάλο είναι. Δεν το βρήκα εδώ. Μελάνο. Ιδιότητες. Όχι, εντάξει, θα τα ανεβάσει. Λοιπόν, εδώ πέρα μας λέει, παρακαλώ ανεβάστε και ένα thumbnail. Μας το έκοψε. Οκ. Ξανακάνω από την αρχή. Λοιπόν, επιλέγω κυρίως αρχείο. Βάλω εγώ αυτό εδώ πέρα. Μελάνουμε. Και για μικρογραφία δεν ξέρω, θα βρω ένα εδώ πέρα της αδερφής μου, ένα λογκάκι μικρό που είναι σαν μικρογραφιούλα. Λοιπόν, για να απαντήσω στο submit. Θα τα ανεβάσει δηλαδή όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αλλά γενικότερα είναι πιο καλό από τα άλλα μέσα, όπως είναι το YouTube, το Vimeo και διάφορα άλλα, να τα ανεβάζουμε, γιατί γιατί μιλάμε για επίπεδο σερβερ που έχουν οι άλλοι, που το οποίο είναι εκπληκτικό. Ω, βλέπεις τώρα εδώ πέρα από το ανέμαρμα αρχείο δουλεύει κανονικά. Αυτό εδώ πέρα εγώ προτείνω να το έχουμε για εικόνες κυρίως, για τέχνη να ανεβαίνουν. Ή κάποια ας πούμε post. Μπορούμε να το σκεφτούμε πως μπορούμε να το αλλάξουμε. Λοιπόν, αν πάμε εδώ πέρα στο moderate media, όπως είχαμε πει, αυτό για να θυμίσω το path admin media management moderate submit media. Και βλέπεις τώρα εδώ πέρα έχει πάρει το Victoria Hotel, εντάξει, το οποίο είναι ένα ουσιαστικά thumbnail τυχαίο. Πατάω approve εδώ πέρα. Πάω να δω πως θα το παίξει. Τώρα, visit site, από εδώ, δεξιά. Και πατάμε εδώ πέρα να το δούμε. Και βλέπεις ότι το παίζει μια χαρά κανονικά, το βιντεάκι. Από εδώ τώρα μπορούμε να κάνουμε ό,τι άλλο θέλουμε. Από το... εδώ πέρα που είναι στο media management, μπορούμε να κάνουμε τα βίντεο σου. Έστω ότι εγώ τώρα εδώ πέρα είχα βάλει ένα τυχαίο και δεν μου αρέσει το test video. Θα το βάλω βίντεο. Καμπάνια. Ξεχνάμε. Ευαισθητοποίηση. Για τον ήλιο. Μπορώ να γράψω ό,τι θέλω εδώ πέρα. Να το ορίσω από εδώ πέρα με είναι save για τέτοιο. Έχουμε σου άλλα και μια ωραία εφαρμογή που λέγεται subscribe to unlock, δηλαδή ότι πρέπει να είναι subscriber σου για να δει το, πώς το λένε, δηλαδή το περιεχόμενό σου. Αυτό το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο extra για αυτούς που κάνουν, έχουν ταλέντο στο πέστα παιχνίδια, δηλαδή το εμπνεύστηκα λίγο από το Twitch, το οποίο είναι μια πλατφόρμα που άλλος κάνει online streaming και δηλαδή παίζει το παιχνίδι του και το βλέπεις εσύ online. Τώρα δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, εδώ πέρα μπορείς να βάλεις κάποιες άλλες πληροφορίες, να βάλεις άλλο thumbnail. Έχει πάρα πολύ control εδώ πέρα. Media votes, dislikes, likes. Να παίξεις και λίγο αυτά, να το μαγειρέψεις. Δεν είναι καλό να μην τα πειράζουμε αυτά, να είναι ρεαλιστικό. Πατώντας το εδώ πέρα κάτω το edit media ή delete media αντίστοιχα. Αρχίζω τώρα να αλλάξω τίτλος.
πάτω εδώ πέρα βιομίδια. Είναι καμπάνια ευαισθητοποίησης για τον ήλιο. Λοιπόν, έτσι ανεβάζουμε ουσιαστικά. Και μπορώ εδώ πέρα να πατήσω ένα πολύ απλό delete. Λοιπόν, you should want to proceed. Proceed. Και διαγράφηκε. Δεν υπάρχει πια. Πάει το βιντεάκι. Να διαγράψω ό,τι άλλο θέλω εδώ πέρα. Έτσι μπορείς να τα κάνεις και γρήγορα δηλαδή. Ας πούμε, έχουμε το μαλλιάτσι εδώ πέρα. Δεν τον θέλω. Μετά να delete και εδώ. Φεύγει αυτό. Λοιπόν. Και τώρα θέλω να σου δείξω το πολύ wow που είναι για τα βιντεάκια. Στο AdMedia εδώ πέρα έχω φτιάξει ένα, εκτός ότι μπορούμε, εσείς admin τώρα και μπορείς να βάζεις κάποια πράγματα. Λοιπόν, εδώ πέρα μπορούμε να πατήσουμε το import videos from YouTube για να σε βοηθάει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να γράψουμε ας πούμε football. Και να πατήσουμε show me results και να σου βγάλει την έρδα και τα Γιάννη εδώ πέρα από ό,τι θέλεις. Και να πάρεις κάποια, να προσθέσεις κάποια εδώ πέρα και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, μέσα το θέλω αυτό εδώ πέρα, το Commercial England Valentine's Day. Το import. Στη γενική κατηγορία το βάλα. Μπήκε κατευθείαν γι' αυτό. Λοιπόν, μπορώ να πατήσω view video, ομοτοποιημένα. Μην δει admin, κάνω ό,τι θέλω. Δεν με νοιάζει. I'll be your dream up. Από εδώ πέρα μπορώ να το κάνω και edit κατευθείαν τον τίτλο του και οτιδήποτε άλλο για να μην κουράζομαι. Να μου πίσω. Λοιπόν, το πήρε και αυτοματοποιημένο στη ροή. Αλλά ουσιαστικά το control στο δίνει στους χρήστες οι οποίοι κάνουν από το μπροστά το περιβάλλον, δηλαδή μεταμόρφωση. Είναι για να προσέχουμε να ελέγχουμε τι περιεχόμενο μπαίνει. Εγώ θέλω να βάλουμε για μια κατηγορία. Πάμε εδώ. Δώσ' μου δύο λεπτά να θυμηθώ που είναι, γιατί το χάσα. Να το μπέρεψε. Να τις κατηγορείς. Λοιπόν, εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε το εξής. Έχει ουσιαστικά την κάθε κατηγορία που θέλουμε να φτιάξουμε. Στο ότι εγώ τώρα θέλω να φτιάξω στα σπορ μια κατηγορία που είναι κατηγορία μέσα στην άλλη. Λοιπόν, θέλω να το βγάλω εγώ πολεμικές τέχνες. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν χρειάζεται να γράψει τίποτα, ας το φτιάξω αυτοματοποιημένα. Λοιπόν, θέλω να είναι βίντεο κατηγορία και η parent category, τι πάει να πει, ότι είναι η αρχική του κατηγορία. Λοιπόν, αυτό θα είναι δηλαδή, οι πολεμικές τέχνες θέλουμε να είναι υποκατηγορία στα σπορ, το βάζουμε έτσι. Λοιπόν, αν δεν έχει, είναι μοναδική κατηγορία, ας πούμε, είναι μια κατηγορία, ξέρω, drag queen, πατάς τον on και τελείωσε. Πατάς add category. Αλλά αυτό το έκανε επίτηδες για ποιο λόγο. Α, δώσουμε δύο λεπτάκια. Θα δω που πήγε. Να το πήγε στις πολεμικές τέχνες. Λοιπόν, εδώ πέρα μπορούμε να το δούμε κιόλας. Άμα θέλουμε να το επεξεργαστούμε με το edit, είπαμε ότι είναι. Άμα θέλουμε να την αλλάξουμε για κάποιο λόγο, θα θέλουμε να την βάλουμε μόνη της. Πατάμε απλά τον on ή το βάζουμε σε κάποια άλλη κατηγορία. Λοιπόν, πατώντας edit category, είσαι κομπλέ και σε πάει ξανά πίσω. Ξαναθυμίζω το path. Media management, manage categories. Έτσι ορίζουμε κατηγορίες, βάζουμε ό,τι γουστάρουμε μέσα και είναι μια χαρά. Από εδώ πέρα μπορείς να δεις και ας πούμε τι υπάρχει σε αυτήν την κατηγορία εδώ. Λοιπόν, εντάξει, δεν ρίχνουμε κάτι ακόμα. Ας πούμε εδώ πέρα στα γενικά, στην γενική αν πατήσουμε view θα δεις μερικά πραγματάκια που έχουμε βάλει. Λοιπόν, είναι φτιαγμένο η SEO, έχει τώρα εδώ πέρα πάνω τα γενικά βίντεο κτλ. Σε κατηγορίες. Και ακόμα.